Με τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθούμε τώρα και θα τα συζητήσουμε. Αύριο είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εχθές συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία και για τους όρους για τις υποψηφιότητες, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφοι πρόεδροι. Τελικά η απόφαση ήταν να ισχύσουν ακριβώς τα ίδια με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή Κέρκυρας του κόμματος, τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσω, σας παρακαλώ, με μία δήλωση που σας άκουσα εχθές στην ΕΡΤ, δεν κάνω λάθος, που κάνατε, όπου είπατε ότι το συνέδριο του κόμματος, το έκτακτο συνέδριο που θα γίνει, ενδεχομένως να άρει την έκπτωση του κυρίου Κασελάκη, του πρώην Προέδρου. Ακούστε. Ήθελα να μου το εξηγήσετε, δεν το άκουσα ολόκληρο όπως το είπατε, γι' αυτό σας ρωτώ. Επειδή είμαι νομικός και είμαι και στον τομέα... Στον τομέα δικαιοσύνης είστε. Στον τομέα δικαιοσύνης δεν είστε. Ναι. Έχω εκφράσει εδώ και μέρες μια άποψη νομική, επιστημονική, η οποία δεν έχει να κάνει και δεν συνδέεται με την πολιτική θέση που θα πάρει το κόμμα μου. Εν προκειμένου θεωρώ ότι το ανώτατο όργανο του κόμματός μας που είναι το συνέδριο και το οποίο έχει και αυτό την αρμοδιότητα να άρει την εμπιστοσύνη του Προέδρου, όταν έχουμε δύο όργανα που μπορούν να άρουν την εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι έχουμε συναρμοδιότητα. Άρα το κατώτερο όργανο, που είναι η Κεντρική Επιτροπή, υποτάσσεται... Το ανώτατο, που είναι το συνέδριο. Ναι, υπό αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ ότι θα έπρεπε να παραμείνει ως πρόεδρος προσωρινός ο κύριος Κασελάκης μέχρι που να γίνει το συνέδριο. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα, επειδή λέτε, ναι, αυτό δεν πρέπει να περάσει όμως, να αρθεί η έκπτωση από το συνέδριο με ψηφοφορία. Πώς θα γίνει? Βεβαίως, έχει τέτοιο δικαίωμα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Α. Ο κύριος Ρουπακιώτης που διάβασα σήμερα έχει μια διαφορετική άποψη, αλλά το θέμα δεν είναι πόσοι νομικοί έχουν τη μία άποψη και πόσοι οι άλλοι. Βέβαια, το θέμα είναι πολιτικό, όπως καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι τόσο νομικό. Τώρα, πολύ σωστά. Εγώ σε ένα άρθρο που γράψα σήμερα θέλω να πω ότι θα πρέπει να πάνε στην άκρη οι οποιασδήποτε νομικές απόψεις. Μπαίνουμε στον δρόμο για το συνέδριο, έτσι όπως προσδιορίζεται καταστατικά, να τελειώσει εδώ, να βγάλουμε πρόεδρο και να τελειώσει αυτή η γκρίνια και η φαγωμάρα. Μάλιστα. Οπότε, ας πάμε στα πολιτικά τότε κατευθείαν, αφού το λύσαμε αυτό, μας εξηγήσατε τι ακριβώς και πώς το εννοούσατε. Εχθές η πολιτική γραμματεία κατέληξε στις προϋποθέσεις για να είναι κάποιος υποψήφιος. Από ό,τι κατάλαβα, θα ισχύουν τα κριτήρια της προηγούμενης διαδικασίας. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, έχετε καλύτερη πληροφόρηση εσείς, θα έχουμε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Κασελάκη, αν θα γίνει πριν την Κεντρική Επιτροπή ή μετά. Έχουμε την υποψηφιότητα του κ. Πολάκη και νομίζω αναμένεται και η υποψηφιότητα που θα στηρίξουν οι 87 ή 100, πόσοι είναι. Κοιτάξτε, ο κ. Κασελάκης, και νομίζω ότι σωστά σκέφτεται, θα πρέπει να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του μετά τον καθορισμό των κριτηρίων, γιατί υπήρχε η έντονη φήμη ότι θα υπάρξουν τέτοια κριτήρια που θα δημιουργούσαν ένα τείχο στον κύριο Κασελάκη. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, θεωρώ ότι οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει, Δευτέρα, Τρίτη. Άρα, τώρα, μια και το λέτε αυτό, να πούμε, διαδικαστικό είναι, αλλά για τον κόσμο που μας ακούει, ότι τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας θα πρέπει να τις επικυρώσει η Κεντρική Επιτροπή και για τα κριτήρια και για τις ημερομηνίες. Βέβαια. Ναι. Οπότε θα περιμένει και την τυπική επικύρωση στην Κεντρική Επιτροπή για να ανακοινώσει τις όποιες αποφάσεις του λέτε. Βέβαια, σας είπα και επειδή ήταν οι διασμοί του. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να τονίσω ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι ο κύριος Κασελάκης θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος στις εκλογές όπως οψέποτε προσδιοριστούν. Έχουν προσδιοριστεί φυσικά, αλλά το συνέδριο θα μπορεί να τις αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, έχουν προσδιοριστεί οι εκλογές για το τέλος Νοέμβρη με την τελευταία Κυριακή, 1η Δεκέμβρη. Μάλιστα. Τώρα την ημερομηνία του Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να την έχετε δει τη δημοσκόπηση χθες το βράδυ της MRB στο δελτίο ειδήσεων του Open, όσον αφορά τη δική σας διαδικασία, την εσωκομματική διαδικασία, όπου ρωτάτε ο κόσμος. Ο κ. Κασελάκης, βλέπω το ποσοστό του είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με το δεύτερο, βλέπουμε τη δημοσκόπηση εδώ, με τον δεύτερο, τον κ. Πολάκη. Είναι στο 40,5 ο κ. Κασελάκης, 31,2 ο κ. Πολάκης και 29,5 ο κ. Φάμελος, εάν τελικά θα είναι ο κ. Φάμελος υποψήφιος. Θεωρώ ότι είναι ίσως, και εγώ θα προφητεύσω,
θα είναι με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του Στέφανου του Κασλάκη, όχι επειδή τον υποστηρίζω, αλλά γυρνώντας μέσα στον κόσμο, διαπιστώνω δύο πράγματα. Ότι θεωρούν ότι ήταν εντελώς λάθος η διαδικασία της άρσης της εμπιστοσύνης από τους 87 και τον κύριο Πολάκη, και ότι θα ψηφίσουν τον δύο, απειθούν σε ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι θα αγνοήσω τη δημοσκόπηση. Ας το κοιτάξουν οι υποψήφοι πρόεδροι, έτσι ώστε να κάνουν την κατάλληλη προεκλογική δουλειά και προετοιμασία για να κατορθώσουν να πετύχουν τον αντικειμενικό του στόχο. Μάλιστα. Τώρα μου είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να εκλέξουμε τον πρόεδρο και να προχωρήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, με τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν ειδικά το τελευταίο διάστημα, με τις εσωκομματικές συγκρούσεις, με τις προσωπικές συγκρούσεις, με τα μπούλινγκ, με ό,τι άλλο έχει ακουστεί, εκτιμάτε ότι όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος ή ο κύριος Κασελάκης ή κάποιος απέναντι από τον κύριο Κασελάκη, θα συνεχίσετε όλοι μαζί? Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαστε μεγάλα παιδιά και να μην κάνουμε σαν μικρά παιδιά. Γιατί μερικούς συντρόφους τους βλέπω και λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, γιατί είναι και φίλοι μου. Τσακώνονται ποιος τους πήρε τους βόλους. Θεωρώ πάντως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτά τα περιαρίσματα, και αυτό σε πολλές των περιπτώσεων το μίσος που έχει υπάρξει, θα πρέπει να σταματήσει και να κοιτάξουν ότι έχουν υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας να σοβαρευτούμε, γιατί μας έχει ανάγκη ο κόσμος με οποιοδήποτε ποσοστό δημοσκοπικό μας βγάζει. Έχουμε όλες τις δυνατότητες, τα προσόντα, κάνουμε πολλή δουλειά μέσα στο κοινοβούλιο. Να βάλουμε μυαλό που λείπει σε πολλές των περιπτώσεων, να βάλουμε μυαλό, να κοιτάξουμε να τελειώσουμε την ιστορία την εσωκομματική με τον πρόεδρο. Όποιος πρόεδρος εκλεγεί, να τον στηρίξουμε όλοι και να σταματήσουμε όλες αυτές τις ανοησίες. Άρα εσείς λέτε ότι όποιος και να εκλεγεί, να προχωρήσετε όλοι μαζί όπως είστε τώρα? Ναι, το πιστεύω αυτό, αλλά σε μερικές των περιπτώσεων το θεωρώ εντελώς αδύνατο. Έχουν φτάσει αυτό, σε τέτοιο επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης που δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουν. Με προλάβατε. Ας πούμε, δεν μπορώ να δω μπροστά μου τώρα, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, κύριε Αυλονίτη, να είναι στο ίδιο κόμμα μετά την εκλογή του Προέδρου, του νέου Προέδρου, ο κύριος Ραγκούς, κυρία Τζάκρη μαζί. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Παραδείγματος χάρη. Ναι, εγώ έχω δει και χειρότερα πράγματα. Εγώ δεν θα βλέπα μια τέτοια συμβίωση. Γιατί νομίζω ότι φτάσαμε πολύ χαμηλά σε ορισμένες αντιπαραθέσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο με την συμμαχία και την ιδεολογική αντιπαράθεση μπορεί να πάμε μπροστά. Ιδεολογική αντιπαράθεση. Όχι να φάμε τις σάρκες μας. Ιδεολογική αντιπαράθεση. Ένα πλαίσιο που θα πρέπει να το καθορίσουμε το πρόγραμμά μας και να πάμε μπροστά. Όπως μας εμπιστεύτηκε παλιότερα ο κόσμος, να μας ξαναεμπιστευτεί. Εδώ λέω συνεχώς και θα το τονίσω, γιατί απαντάω πολλές φορές σε αυτήν την ερώτηση. Κράτη έχουν πολεμήσει και μετά από λίγες μέρες έχουν συμμαχήσει και είναι στην ίδια συμμαχία. Θέλω να πω ότι μυαλό να υπάρχει και μπορούμε να κάτσουμε με ένα αμοιβαίο συγγνώμη, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Τα πάντα πιστεύω στο πολιτικό παιχνίδι. Τα πάντα. Αν δείτε λόγια που έχουν υποθεί πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια. Και τι λόγια λένε οι ίδιοι για το συγκεκριμένο γεγονός που χωρίζει τους ανθρώπους, θα γελάτε. Κι όμως συμβαίνει. Ναι. Αν πάτε λίγο και έχουμε όλη τη δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο να δείτε τι έλεγε ο Αλέκος ο Αυλονίτης, να μην αναφέρω πρόσωπα, πριν από 4 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, θα δείτε ότι έχω διαφοροποιηθεί. Όχι όμως, να καταλάβουμε, όχι όμως και σε προσωπική αντιπαράθεση που έχει να κάνει και με το ηθικό στοιχείο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένας άνθρωπος. Να σας ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε ότι μία παρέμβαση Τσίπρα ίσως λίγο μειωνόταν η ένταση, θα βοηθούσε? Να σας πω κάτι. Πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία έλεγα πολλές φορές και δημοσίως ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας... Επειδή το έχω ακούσει που το λέγατε, γι' αυτό σας ρωτά. Ναι. Το έχω ακούσει. Ναι, που είναι δημιουργός του κόμματος, όταν το βλέπει να παραπέει, η γνώμη μου ήταν ότι θα πρέπει να παρέμβει. Τώρα έχω την εντύπωση ότι θα κάνει κακό η οποιαδήποτε παρέμβασή του. Μέχρι εκεί έχω φτάσει. Γιατί οι πληροφορίες μου συγκλίνουν στο ότι τώρα δεν χρειάζεται να παρέμβει. Ας αφήσει μόνη τα προβλήματά μας. Μάλιστα.
Είμαι απόλυτος, απόλυτος. Το κατάλαβα, όπως το είπατε, το κατάλαβα. Έχω πολύ μεγάλη πληροφόρηση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Το κατάλαβα, όπως το είπατε. Ήσασταν σαφής. Κύριε Αυλονίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν...